Υπό εξέταση έθεσε ο οίκος αξιολόγησης Moody's την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου εν ώψη μιας πιθανής υποβάθμισης, εκτιμώντας ότι το έλλειμμα του προβολισμού της χώρας που εκτέθηκε πολύ στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο. Η καθυστέρηση οφείλεται και στην κυβέρνηση, σημειώνει ο πρόεδρος της Βουλής, τονίζοντας όμως ότι δεν πρέπει να βγάζουν την ουρά τους απ' έξω οι Τροϊκανοί, διότι αναμένονταν για αρκετές εβδομάδες και δεν απαντούσαν αν θα έρθουν. Ας πάψουν αυτοί οι οίκοι να μεταχειρίζονται τις χώρες κατά τέτοιο απαξιωτικό, εξευτελιστικό τρόπο και επιτέλους ας περιοριστούν τουλάχιστον στη μελέτη των οικονομικών δεδομένων και όχι σε συμπεριφορές περί καθυστερήσεων ή όχι. Σύμφωνα με ανακοίνωση προειδοποίηση που εξέδωσε νωρίς το πρωί ο οίκος Moody's, θεωρεί ότι ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν το 2012, είναι απίθανο οποιαδήποτε βοήθεια να εκταμιευθεί εντός του 2012 λόγω της διάρκειας του χρόνου που χρειάζεται για την Ευρωζώνη και τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμφωνήσουν σε κάθε νέο πρόγραμμα βοήθειας. Ενώ δεν υπάρχει καμία κατάληξη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και διατηρείται αυτή η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια, όσον καθυστερεί η κυβέρνηση στο να υιοθετήσει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που δίνουν προοπτική ανάπτυξη, θεωρώ ότι θα είναι αναπόφευκτη, όχι μια, αλλά ίσως και περισσότερες υποβαθμίσεις. Οι Moody's επισημαίνουν ότι οι εκλογές του Φεβρουαρίου αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο της καθυστέρησης, την έγκριση των όρων και την εκταμείευση της βοήθειας μέχρι τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2013. Ως δεύτερος όρος για την απόφαση του οίκου αναφέρεται η επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης της Κύπρου σε σύντομο χρονικό διάστημα που αυξάνει τα ρευστοτικά ρίσκα για την κυβέρνηση δεδομένου του αποκλεισμού από τις αγορές από το Μάη του 2011.